Καλησπέρα, αξιότιμη βουλευτή κυρία Μαριλένα Σούκουλη, αξιότιμη δήμαρχε κύριε Γιώργο Γιώνη, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην τακτική γενική συνέλευση του αθλητικός Όμιλος Λουτράκη. Σήμερα θα παρουσιαστεί ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός των ετών 2022-2024, θα προβληθούν τα επικοινωνιακά ωφέλη της χρονιάς και θα ακολουθήσουν οι βραβεύσεις των χορηγών μας. Τέλος, θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου καθώς και του Διοικητικού Συμβουλίου της θητείας 2024-2027. Ως Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης προτείνεται ο κύριος Δημήτρης Σωτηρόπουλος. Υπάρχει κάποια άλλη πρόταση για κάποια υποψηφιότητα, κάποια αντίρρηση? Στο σημείο αυτό θα σας διαβάσω το χαιρετισμό που μας απέστειλε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Χρήστος Δήμας. Κύριες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Αθλητικού Ομίλου Τρακίου, αγαπητοί αθλητές, με μεγάλη χαρά χαιρετίζω σήμερα την τακτική γενική συνέλευση. Θέλω να σας συγχαρώ αρχικά για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Κορινθίας, αλλά και τη σπουδαία πορεία που είχατε στα Μπαράζ, που οδήγησε στην άνοδο και την επιστροφή του ΑΟΛ στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους προπονητές, τους ποδοσφαιριστές, αλλά και στους φιλάθλους της ομάδας για την υποστήριξη. Όλοι σας έχετε συμβάλει τα μέγιστα σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία για την πόλη του Λουτρακίου, αλλά και για ολόκληρη την Κορινθία. Ο νομός μας πλέον εκπροσωπείται από δύο ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, αναδεικνύοντας την αθλητική παιδεία, το ταλέντο και την ποδοσφαιρική κουλτούρα της περιοχής μας. Είμαι βέβαιος, με την ίδια αφοσίωση και προσπάθεια, η ομάδα του ΑΟΛ θα έχει μια εξαιρετική πορεία και την επόμενη σεζόν. Ελπίζω να αναδείξετε ακόμα περισσότερους αθλητές και ποδοσφαιριστές από την περιοχή μας και να πετύχετε όλους τους στόχους που έχετε θέσει. Γνωρίζω πολύ καλά επίσης την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής της ομάδας, η οποία προσελκύει όλο ένα και περισσότερα νέα παιδιά στο να αγαπήσουν και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και ειδικότερα με το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό επίτευγμα, καθώς προάγει το πολιτισμός, η παιδεία και η ευγενής άμυλα που πρεσβεύει η ομάδα του ΑΟΛ. Σας ευχαριστώ πολύ.